Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα βίντεο παραδοσιακού ξυρίσματος, πάλι στη Σύφνο, πάλι με φόντο το Αιγαίο, όχι με το ίδιο φόντο που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, όπως σας είχα υποσχεθεί. Σήμερα είμαστε στην άλλη πλευρά που βλέπει τα δωμάτια αυτά, ας πούμε, αυτό το συγκρότημα το οποίο έχουμε μείνει. Και εδώ πίσω λοιπόν βλέπουμε το Αιγαίο. Έχουμε πολύ ωραία θέα. Ετοιμάσαμε τον εξοπλισμό μας για ένα ακόμα ξύρισμα. Έχουμε γένεια 2 ημερών. Έχουμε πιο καλή τοποθεσία σήμερα, θα κάθομαι, οπότε δεν θα έχουμε έτσι ένα δύσκολο βίντεο, ας πούμε, όπως την προηγούμενη φορά. Έχουμε σήμερα λίγο αέρα. Λογικά θα πρέπει να μιλάω λίγο πιο δυνατά ή να έχει λίγο έτσι σαν παράσιτα, ας πούμε, το βίντεο. Έχουμε και τον ήλιο από εδώ πέρα σχεδόν δει, οπότε δεν έχουμε θέμα, είμαστε πολύ καλά. Πάμε να δούμε λίγο τον εξοπλισμό μας. Λοιπόν, έχουμε πάλι τα πολύ ωραία μπολάκια και κούπες πύληνες. Σήμερα αυτήν για το πινέλο μας. Το πινέλο μας ήταν αυτό το γιάκι πάλι, το Atlantis, με συνθετικό θύσανο και αυτή την πολύ ωραία λαβή. Το βάζουμε εδώ πέρα λίγο να μουλιάσει, πιο πολύ για να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε νερό. Έχω εδώ πέρα και ένα μπολ για να ξεπλένω το ξυράφι. Το βάλουμε βασικά στη δεξιά μου μεριά, για να μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη τη δουλειά μας. Πάλι Rockwell 6S, 6 πλάκα για το πρώτο πέρασμα. Στο δεύτερο πέρασμα θα το βάλουμε στο 5, μέσα μία Gillette Wilkinson Sword Saloon Pack στην δεύτερη χρήση. Για σαπουνάκι, αυτό θα είναι η μόνη διαφορά, θα έχουμε το σαβόν Mystère Cuba, την παλιά φόρμουλα. Έχουμε αρκετό ακόμα, το πήρα για τις διακοπές, αν και χρησιμοποιούσα κι άλλα. Έχουμε ακόμα απόθεμα. Και στο τέλος προράσω πράσινο για τη δροσιά, έτσι πως είναι και τώρα καλοκαίρι, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, βάζω λίγο νεράκι, το αφήνουμε μια στιγμή, παίρνουμε λίγο νερό για το πρόσωπο. Δεν θα το σταματάμε τόσο συχνά το βίντεο όπως την προηγούμενη φορά. Πριν έκανα και ντουζ, οπότε είμαι σχεδόν έτοιμος. Παίρνω τώρα το πινέλο, θα το στραγγίξω. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό το νεράκι θα το ρίξω, λάθος, θα το ρίξω στο πρόσωπο. Το νεράκι από το σαπούνι εννοώ. Λίγο από αυτό, όχι όλο. Και πάμε φόρτωμα. Πολύ ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό αρωματάκι με πολύ καλή φόρμουλα. Εντάξει, είναι πολύ πολύ καλύτερη η καινούρια φόρμουλα των Savon Mystère, αλλά και αυτή μου αρέσει πολύ. Φορτώσαμε ήδη. Παίρνουμε λίγο τον αφρό από τον μπολ. Το κακό με τα σαπούνια που τελειώνουν, ή νομίζουμε ότι τελειώνουν, είναι ακριβώς αυτό. Νομίζουμε ότι τελειώνουν, δηλαδή αυτό νόμιζα, ότι έχει σχεδόν λίγο, και έχει λίγο, εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ. Είναι πολύ λεπτή η φλουδίτσα, ας πούμε, που έχει μείνει στον πάτο. Και έλεγα, τώρα το καλοκαίρι λέω, άντε με την ευκαιρία θα ξεκινήσουμε πιο πολλά ξυρίσματα μαζί του. Για να το τελειώσουμε και κάποια στιγμή.
Και όντως ξεκίνησα. Έκανα αρκετά, αλλά πάλι. Σήμερα πιο στεγνά φορτώσαμε το πινέλο. Οπότε θέλουμε λίγη παραπάνω προσθήκη νερού. Σήμερα ξεχάστηκα να φέρω και το καθρεφτάκι για να βλέπω λίγο καλύτερα τι κάνω. Οπότε μου φαίνεται θα την παλέψουμε με την κάμερα, ό,τι μπορώ να δω από την κάμερα. Ελπίζω να μην σφαχτώ. Λοιπόν, πάμε να βρέξουμε τη μηχανή μας. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτο πέρασμα. Rockwell 6S, πλάκα 6, γένεια 2 ημερών. Πιο πολύ εμπειρικά τώρα, γιατί και η οθονούλα της κάμερας είναι μικρή. Εδώ πέρα στις φαβορίτες λίγο με δυσκολεύει, αλλά είναι τόσο ωραίο. Καλά, εδώ τελείως muscle memory. Αλλά είναι τόσο ωραίο το μέρος που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και ας μην ξυριστώ τελείως. Τέλεια. Διακοπές είσαι έτσι κι αλλιώς. Εγώ έχω μια αρχή. Γενικότερα μην ξυρίζομαι σε διακοπές, ιδίως αν είναι μικρές, 2-3 μέρες. Με αυτόν τον τρόπο κάνω και ένα διάλειμμα στο δέρμα μου. Και μετά κάνω πιο καλά ξυρίσματα γιατί έτσι έχω πιο πολύ τρίχα, είμαι λίγο πιο ξεκούραστος. Χαρά. Αρκετό residual. Με λίγο νεράκι εμφανίστηκε ξανά. Σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να τα ξαναπάρω. Οπότε πάμε τώρα να αλλάξουμε πλάκα, λίγο να ξεπληθούμε και ξεκινάμε. Τι είναι αυτό που φαίνεται? Και ξεκινάμε δεύτερο πέρασμα. Πάμε και για το δεύτερο πέρασμα. Τι ωραίο σαπούνι. Και το πινέλο αυτό, ωραίο. Έμεινε και λίγο εδώ πέρα στον ήλιο γιατί πήγα λίγο μέσα να καθαρίσω τον μπολ. Δεν θέλω φυσικά να επιβαρύνω τη φύση και να πετάω σαπουνό νερά από εδώ και από εκεί, οπότε τα πετάμε στην αποχέτευση.
Παρ' όλα αυτά μια χαρά, λίγο νεράκι και έστρωσε. Κάτσε λίγο φαβορίτες. Εντάξει, κυριλέ. Σκουπιζόμαστε, καθαρά στεγνά δαχτυλάκια. Βρέχουμε όμως μηχανούλα και πάμε για δεύτερο πέρασμα. Στο 5 έτσι. Οπ. Λίγο αφρός στο μανίκι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και αυτό το φυσικό αεράκι είναι ό,τι πρέπει, αλήθεια. Λίγο νερό στα ακροδάχτυλα. Πεσανόμαστε λίγες τριχούλες, το περνάμε. Και το καταλαβαίνω τώρα με τον ήχο, πιο πολύ και την αίσθηση. Πω, είναι η καλύτερη ώρα, είναι και το ίδιο βασίλεμα. Νομίζω το καταλαβαίνετε ότι έχει διαφορά σε σχέση με πριν και στο φωτισμό και σε όλα. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραίο, πολύ πολύ ωραίο ξύρισμα. Λοιπόν, πάμε να ξεπληθώ λίγο και πάμε για το aftershave. Ξεπληθήκαμε, ο ήλιος σχεδόν έπεσε, είμαστε ακόμα καλά όμως, γιατί νομίζω ότι γράφουμε με καλό φως. Πάμε λίγο να βάλουμε και το προράσο μας. Ήδη ξεπλήθηκα με το κρύο νερό από το ψυγείο. Εντάξει, θα έρθει τώρα και το προράσο. Πολύ ωραία αυτή η μέντα. Ωραία δροσιά. Ό,τι καλύτερο. Τέλειο. Λοιπόν, να δούμε τον εξοπλισμό ξανά. Πάμε να τον δούμε. Rockwell 6S, πρώτο πέρασμα στο 6, δεύτερο στο 5 με μία. Όπα, μας πέσουν. Gillette Wilkinson Sword Saloon Pack. Δεύτερη χρήση. Σαπουνάκι. Σαβόν Μιστερέ Κούμπα. Πινελάκι Γιάκι Αταλάντης. Γιάκι Αταλάντης βασικά είναι η επίσημη ονομασία, αλλά τώρα Ατλάντης ήθελα να πούν, την Ατλαντίδα. Τέλος πάντων. Γιάκι με το συνθετικό τον ωραίο θύσανο και για σβήσιμο λίγο, έπιασα το σαπούνι για σβήσιμο λίγο πράσινο πρόρασο. Λοιπόν, το δεύτερο και τελευταίο βίντεο από διακοπές, διακοπές στη Σύφνο, ξύρισμα στη Σύφνο, ξύρισμα με φόντο το Αιγαίο. Πατήστε like, πατήστε σχόλιο, πατήστε subscribe. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Κάντε μια κοινοποίηση. Τσεκάρετε το άλλο μου το κανάλι, The Greek Traveler, είναι καινούριο. Είναι μόνο για ταξίδια. Είναι μόνο για προορισμούς, tips
και όλα αυτά, ωραία μέρη κλπ. Θα βάλω κάποιο link, θα βάλω κάτι, θα το κοιτάξω, θα το βάλω είτε στην περιγραφή, θα δούμε. Και μακάρι να ήσασταν εδώ πέρα να το δείτε όλο αυτό μαζί μου. Απίστευτο. Μπορούσα έτσι απλά να κάθομαι και να το κοιτάω. Παίζει να είναι το πρώτο μέρος, γιατί έχω μείνει σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα και σε αρκετά διαφορετικά έτσι δωμάτια, ξενοδοχεία, στούντιο, όλα αυτά, που πραγματικά νομίζω ότι είναι το καλύτερο που έχω κάνει, η καλύτερη μου επιλογή. Πραγματικά θα ήθελα να ήσασταν εδώ πέρα να το δείτε. Αν είστε τέτοιο στυλ και σας αρέσουν τα ταξίδια, μπείτε σε αυτό το άλλο το κανάλι, δείτε, γιατί θα το δείχνω πιο πολύ και δείχνω πως πέρασα γενικότερα στη Σύφνο. Δείτε το βίντεο για τη Σύφνο, κάποια στιγμή θα το ανεβάσω, στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως, και πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τα λέμε, καλό βράδυ, καλές διακοπές όσοι συνεχίζετε, καλή αρχή του νέου εργασιακού, ας πούμε, έτους, και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!